Εντάξει, σήμερα, χαρούμενη πολύ. Πολύ, εννοείται. Για πες πώς ήταν αυτή η διαδικασία για ήταν σένα. Πολύ αγχωτική. Ναι. Κάπως σφίχτηκα. Ναι. Αλλά κάπως, όχι πολύ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, ναι. Μην υπερβάλλουμε. Ναι, ναι. Αρκετά, ωραία. Αλλά όλα καλά. Και μετά όταν σε κράτησαν ομόφωνα. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει ο κύριος Κουλός και λέει δυστυχώς. Και κάνει αυτό το τρίκι στο λόγο. Ναι. Και μετά σε κρατάμε και κάπως ήμουνα έτσι η παλμή. Πήγε η καρδούλα στα κατά, κατά. Οπότε πήρες κάποιες αποφάσεις τώρα για να έρθεις αλλιώς. Ναι. Βασικά να έρθεις εσύ από ό,τι καταλαβαίνω και Ειρήνη από ό,τι βλέπω. Που μάθαμε και αγαπήσαμε. Αυτή που αγαπήσαμε, ναι. Αυτή εκεί στα λαδάδικα που έβγαινε έξω. Αυτή η Ειρήνη που μάθαμε και αγαπήσαμε όλοι. Λοιπόν, πού πηγαίνεις. Λοιπόν, η Britney Spears. Η Britney, δεν χρειάζεται να πεις καν το Spears. Ναι. Η φιλενάδα σου. Η κολλητή μας. Η κολλητή, ναι. Πριν κάποιους μήνες, ναι. Απελευθερώθηκε. Ναι. Δικαστικά και επίσημα. Έχει ένα χρόνο. Ναι. Mm. Και κάνει συναυλία. Ναι. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και πάω εγώ πρώτη-πρώτη, 5 ώρες πριν καν γίνει η συναυλία. Να είσαι μπροστά-μπροστά. Μπροστά στα κάγκελα. Σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι να περάσεις πολύ ωραία και στην Britney. Μακάρι να έρθει και εγώ θα ήθελα να τη δω. Και με τη βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Ωραία είναι. Πάμε στην Ήριδα καταρχήν που γράφει και ένα είδωλο πάνω από το τριάρι. Υπάρχει κάποια υποστήριξη. Είσαι Britney-γκή και εσύ, είσαι σε αυτή τη κατηγορία. Ναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ η Britney γενικά και λόγω χορού και τέτοια. Ήταν εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, μου φτιάχνει τη διάθεση η Ειρήνη πάρα πολύ από την αρχή τη ημέρα. Σήμερα μου φτιάχνει τη δημόσια διάθεση. Λοιπόν, σου πάει πάρα πολύ αυτό το στυλ, το ξέρεις. Είναι νομίζω από τα πιο ωραία Y2K που έχεις προσεγγίσει. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλουζάκι και το κολιέ και τα γυαλιά. Μου αρέσουν και τα χρώματα που έχεις χρησιμοποιήσει. Λάμπη, σου έχει φτιάξει διάθεση. Φαίνεται αυτό, βγάζεις μια θετική ενέργεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, σου ταιριάζει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ήρδα. Μείνε έτσι και εξέλιξέ το. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι εσύ. Είναι σημαντικό να έχεις βρει τι σου ταιριάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία λόγια άκουσες. Πολύ ωραία. Θα ακούσεις τα ίδια και από την Νικόλ. Για να ακούσουμε. Ειρήνη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Όντως αυτήν την Ειρήνη θέλουμε, όχι την άλλη που σε είχαν συμβουλέψει να γίνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάνω μέρος. Πάρα πολύ. Το τοπάκι με τη δαντέλα, το κολλιέ είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τα μαλλιά. Παρά είναι cute για την εικόνα αυτή. Ήθελα κάτι crazy, όπως λέγεται το τραγούδι. Κάτι άλλο σε crazy όμως, ναι. Μ' αρέσει και η φούστα. Δεν μου αρέσουν οι μπότες γιατί σου χαμηλώνουν την... σαν να σκοντένουν τα πόδια, νιώθω. Mm-hmm. Έτσι όπως σε βλέπω μακριά. Τα γυαλιά υπέροχα, η τσάντα καινούρια. Έχει ένα χαρτάκι πάνω. Επίτηδες το άφησε. Γιατί? Δεν ξέρω, μου άρεσε. Θα ήθελα άλλα μαλλιά, άλλο παπούτσι, ένα κατακλείδι και να δω έτσι λίγο δυσκολία στο όλο κομμάτι του styling. Οκ, okay. Ευχαριστώ. Να δω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι αυτό ήταν εύκολο για την Ειρήνη. Ναι, πολύ για την Ειρήνη. Τα παίζει αυτά στα δάχτυλα, θεωρώ. Όντως, γιατί μπορεί δεν έχεις φέρει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Y2K και style. Καλύτερα από αυτό. Ναι, θεωρώ ναι. Ορίστε, είδες. Βλέπω. Σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ διαφορετικά η εβδομάδα. Φτύστε μας. Φτού, φτού. Φτού και βγαίνω, Όλγα. Σε αυτό το look νομίζω με χαλάνε λίγο οι μπότες. Τι, να σου πω. Ναι. Όχι, συγγνώμη, συνέχισε. Πες άμα θες. Έψαχνα κάτι πολυφορεμένο, ψιλοφθαρμένο, ψιλοβρώμικο για το κόνσεπτ της συναυλίας. Βρήκα αυτή την μπότα που την έχω και την φόρεσα. Χρωματικά δεν με ικανοποίησε, αλλά μετά το σκέφτηκα λίγο πιο γενικά, ότι στις συναυλίες, ας πούμε, δεν μας πολύ νοιάζει το παπούτσι. Σε βλέπουν από εδώ και πάνω. Ναι, δεν μας πολύ νοιάζει το παπούτσι. Θα σε πατήσουν, γιατί, ναι, ρε παιδί μου, θες να είναι άνετο και να... Και
πιο πολύ δίνει βάση σε αυτό που θα σε δει η Britney. Θα σε ανεβάσει πάνω. Θα σε ανεβάσει πάνω. Και καλά, και έξω να σε έβλεπα, δεν θα έλεγα από πω ας τις βγάλει καλύτερα, τίποτε δεν μπορώ να τις βλέπω. Αλλά ναι, κατάλαβες. Στιλιστικά, άμα θέλαμε να πούμε το πιο σωστό. Ωραίο, ναι. Το πιο σωστό. Θα ήθελα το μπλουζάκι να είναι πιο κοντό, να είναι δηλαδή πάνω από τα κόκαλα της λεκάνης σου. Αυτό. Και σίγουρα θα ήθελα μία τσάντα που να είναι πιο συναυλιακή, γιατί αυτή στο χέρι θα σε δυσκολέψει. Δεν ξέρω αν έχει μακρύ λουράκι για να μπει χιαστεί, ας πούμε. Μ' αρέσει το νόμο. Τι, ποιος μου λέει, τι είπες, Νικόλ? Ότι μου αρέσει πολύ στο νόμο. Ναι, στο νόμο ναι, πιο πολύ. Και σίγουρα και εγώ θα ήθελα να δω ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και ένα πανοφόρι. Οκ, το πανοφόρι. Το πανοφόρι και για στιλιστικούς λόγους, αλλά και για το ότι μπορείς να βλέπεις να κρατήσεις πιο αργά, να χρειαστεί να βάλεις κάτι από πάνω σου, όλο αυτό. Οκ. Μέσος όρος 2,3. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νέα αρχή. Δημήτρη. Ποια είσαι εσύ? Η πρώτη Ειρήνη, η δεύτερη Ειρήνη. Η τρίτη, η τέταρτη. Ποια Ειρήνη είσαι? Θα έλεγα η πρώτη. Αυτή που αγαπήσαμε, που θέλαμε και λέγαμε γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνα. Ή έστω τηλεφώνα. Ευτυχώς γύρισες. Γιατί αν συνέχιζες, μάλλον θα μας έβρισκες μόνο στο τηλέφωνο. Ή μπορεί ούτε και στο τηλέφωνο. Με αναπάντητες όμως. Εγώ το έζησα το Y2K, εννοείται. Και ήθελα να σου πω ότι πραγματικά βλέπω την Ειρήνη που αγαπήσαμε και που θέλαμε και που σε συμβουλέψαμε ότι ξέρεις κάτι. Φτάνει, γυρνά. Μπράβο σου. Είναι ένα Y2K πολύ Ειρήνη, πολύ original. Με όλες τις ατέλειες που έχει, αλλά γενικά ήταν ένα... Είναι μια τάση και ήταν τότε όταν είχε πρωτοβγεί πριν 23 χρόνια, που είχε αυτό τον ορισμό του... όχι της υπερβολής των 80's, που κάναμε τον καλά στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά αυτό το τα βάζω όλα σύνδετα, λίγο στενά, λίγο χαμηλό κάβαλα, βγαίνει και λίγο κυλίτσα έξω, μου πάει, δεν μου πάει. Είναι λίγο σε εισαγωγικά kitsch, αλλά το σωστό. Εσύ το έκανες πολύ ωραία. Θα πας με την Britney. Σταμάτησες να είσαι toxic με αυτά που έφερνες. Υπάρχουν κάποιες γνώσεις. Πολύ επιθυμένο. Ειρήνη. Hit me, baby, one more time. Wow! Ναι, μοίραζε βαθμούς να έρθει μαλαρούχα να μας πει «Oops, I did it again». Μπράβο! Μπράβο! Μιλάτε εδώ την Britney. Και τότε θα ξαναβάλουμε το toxic. Αμάν! Πετυχημένο, ναι. Ηλιάνα. Ειρήνη. Ηλιάνα. Επέστρεψες. Τώρα, αν επέστρεψες για τα καλά, θα δούμε. Θέλω λίγο εδώ μπροστά στη φούστα σου, είναι μια ετικέτα έξω και φαίνεται να τη βάλεις μέσα. Συγγνώμη. Εκεί για να βλέπουμε το look σου πολύ σωστά. Μου αρέσει πολύ η μπλούζα που έχεις επιλέξει και αυτό που έχεις βάλει στο λαιμό σου. Ενώ είναι λίγο παιδικό, κάνει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια που είναι πολύ κοντά έτσι στο πρόσωπό σου. Θα προτιμούσα τα μαλλιά σου να είναι κάτω και όχι να είναι έτσι πιασμένα, γιατί έχεις όλα αυτά τα ροζ, έχεις και αυτό το γλυκούλι και αυτά τα ροζ γυαλιά και το θεωρώ κάπως υπερβολή και με αυτό το μακιγιάζ που έχεις επιλέξει. Τώρα, αυτό το τσαντάκι. Oh my god. Όχι, δεν αφήνουμε τα ταμπελάκια επάνω και ο σχεδιαστής που είχε αφήσει επάνω τα ταμπελάκια τα άφησε επί τούτου. Δεν άφησε ξαφνικά τις τιμές. Δεν το έκανα. Ναι, θα προτιμούσα να είναι μια διαφορετική τσάντα, ίσως να είναι μια που θα πηγαίνει στη μέση σου πάνω σε ένα χαμηλοκάβαλο τζιν και όχι φούστα. Νομίζω ότι επειδή έχεις ήδη με αυτό το διάφανο μπλουζάκι αρκετή πληροφορία επάνω, θα προτιμούσα να φοράς ένα τζιν κάτω. Και αν αυτά τα παπούτσια δεν φαίνονταν, θα περνούσε στην εικόνα. Αλλιώς θα ήθελα να φοράς και τζιν μπότες. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στον κύριο Κουδούνα. Ναι, λοιπόν, Ειρήνη. Κοίταξε να δεις. Έχεις μια ευκαιρία. Ναι. Μεγάλη. Ναι. Τώρα, είναι σαν να είσαι πίσω 3 εβδομάδες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό look εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ρούχα όντως της δεκαετίας, τα οποία όμως δεν συνδυάζονται, δεν γεφυρώνονται.
Καμία κοπέλα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έτσι έξω στο δρόμο, όπως είσαι εσύ τώρα, εντάξει. Για μένα θεωρώ είναι η τελευταία εικόνα έτσι που βλέπω, αλλά εγώ δεν θέλω ούτε να τα σχολιάσω. Εντάξει, τα μπελάκια που κρέμονται από τσάντες, κάτι μπότες άσχετες, κάτι look τα οποία, ξέρεις, είναι άνοιξη, δεν έχεις πάνω φόρη, δεν είναι ολοκληρωμένα, δεν υπάρχει σκεπτικό, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, φέρε το ιδανικό Y2K να μιλήσουμε για μόδα. Αν έχεις ανοίξει τρεις ντουλάπες και έχεις βγάλει κάτι ρούχα και τα έχεις βάλει και επειδή είναι της εποχής, το πουλάμε σαν στυλ του τότε, δεν είναι. Εντάξει. Το βρίσκω πάρα πολύ κακό αυτό το look. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. 8,3. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.